Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση και ο Κυριάκος Τωμαίδης. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου. Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους. Εμβληματικό αρχηγό, αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική φυσιογνωμία προσωπικότητα από την ευρωπαϊκή λίστα των παικτών του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και το ερώτημα για σας είναι, συμφωνείτε ναι ή όχι? Δώσουμε ένα γκολ Βιερίνια από την Ευρώπη, σε παρακαλώ. Ο κατέδρασε με την πολύ ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλη, ο οποίος γενικότερα σήμερα είναι από τους θετικούς. Έσπασε σωστά την μπάλα στην συγκεκριμένη φάση. Για μένα και τα τελειώματα που έκανε δεν ήταν άσχημα. Για να δούμε τη σέντα του Κουλιέρα και ένα σπρώξιμο. Η μπάλα φτάνει στον Ντεσπότοφ, σουτάρει. Γκολ! Γκολ, 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 Καπιτάνο Βιερίνια. Στο 84 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εκεί που βρισκόταν στον Άδη ορθώνει ανάστημα και βγαίνει στην επιφάνεια. Αμπερντίν ΠΑΟΚ 2-2 με τον αρχηγό, τον εμβληματικό, τον τεράστιο Αντρέ Βιερίνια. Η μπάλα του στρώθηκε, έπιασε ένα σούτ, η μπάλα κάπου κόντρα, άλλαξε πορεία. Νομίζω στο 20 της Αμπερντίν και ο ΠΑΟΚ επιστρέφει από την κόλαση πραγματικά εδώ στο Πιτότρι. Το 2-0 γίνεται 2-2. Λοιπόν, καπιτάνο, γιοκ στην Ευρώπη, είναι ο παίκτης τον οποίο κόβει ο Ρασβάν Λουτσέσκου μαζί με Γκόμες και Μούργκ. Άρα, Βιερίνια, εκτός, το ερώτημα για σας είναι αν συμφωνείτε με αυτή την απόφαση του Ρασβάν Λουτσέσκου.
Εδώ υπάρχει όμως και μια άλλη προσέγγιση. Την ακούω να ψιθυρίζεται. Ότι πήγε ο ίδιος ο Βιερίνια, ότι δεν αποτελεί απόφαση του Λουτσέσκου, αλλά πήγε ο ίδιος ο Βιερίνια σε μια απόφαση αυτογνωσίας, θυσιάζοντας τον εαυτό του και είπε στον Λουτσέσκου, «Coach, εγώ μένω έξω, σε διευκολύνω, προχώρησε εσύ με τις επιλογές σου». Παλαμβάνουνε κάτι που ψιθυρίζεται. Και βάζω το αυτονόητο ερώτημα. Υπάρχει ποδοσφαιριστής στον κόσμο ο οποίος μπορεί να πάει στον προπονητή του και να πει «Όχι, δεν, μην παίρνει σε μένα, άφησε μένα παίξω». Όλοι οι παίκτες, μηδενός εξαιρουμένου, θέλουν να παίζουν, θέλουν να ξεκινούν το παιχνίδι, θέλουν να βοηθήσουν, πιστεύουν ότι έχουν τις δυνάμεις, θέλουν να είναι στο τερέν. Άρα απέναντι στους ψιθύρους ότι ο Βιερίνια πήγε μόνος του και είπε στο Λουτσέσκου «Να σε διευκολύνει ο coach, εγώ είμαι ο εμβληματικός αρχηγός, πρέπει να δώσω το καλό παράδειγμα, άφησε με απ' έξω». Απέναντι σε αυτό υπάρχει ο ποδοσφαιρικός εγωισμός του κάθε ποδοσφαιριστή, ο οποίος πραγματικά θέλει να παίζει μέχρι το 90. Βιερίνια, ο οποίος το έχει ενσαρκώσει αυτό με την απόφασή του να παίζει μέχρι τα 39 του, είναι το απόλυτο παράδειγμα. Ας πω ότι ο Λουτσέσκου έχει ένα πάρα πολύ βαρύ έργο. Γιατί έπρεπε να κόψει, και προσέξτε, Κοτάρσκι, Ότο, Σάστρε, Σβάμπ, Οσντόεφ, Σορετήρε, Τσαλόφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κόλεϊ, Κετζόρα, Γκόμες, Καμαρά, Μπακαγιόκο, Ντεσπότοφ, Βουρ, Μούργ, Βιερίνια, τη Σουντάλη, Μπράντον Τόμας. Ποιον να αφήσει έξω? Αυτό ένας τόσο ισχυρός πονοκέφαλος, τρία βάλιουμ να πάρεις μαζί, δεν πρόκειται να απαγκιστρωθείς. Και καθώς τα λέω όλα αυτά, θυμάμαι τον Βασίλη Βασιλάκο, τον οποίο καλέσαμε χθες εδώ και του είπαμε, κοίταξε Βασίλη, πρέπει να αφήσει τρεις. Τρεις πρέπει να αφήσει έξω, και του διάβαζα μία-μία τη λίστα με τα ονόματα. Βασιλάκος έχει 3 στα 4. Και θα μου πεις ποιους τρεις πιστεύεις. Ποιους θα κόψεις εσύ, εντάξει. Πρόσεχε, σε βάζω στα δύσκολα τώρα. Θα σε βάζω στα δύσκολα. Θα σου διαβάσω μία φορά τα ονόματα και μετά τα πάρουμε ένα-ένα. Κοτάρσκι, Ότο, Σάστρε, Σβάμπ, Οσντόεφ, Σορετήρε, Τσαλόφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κετζιόρα, Γκόμες, Καμαρά, Μπακαγιόκο, Ντεσπότοφ, Μούργκ, Βιερίνια, Τισουντάλι, Μπράντον Τόμας και Κόλι. Θα σου πάρουμε τώρα έναν-έναν. Γκόμες, αυτός ο μπακ. Ο Γκόμες, ο μπακ. Αυτός δεν βλέπω να είναι απ' έξω. Αυτός έξω. Βρήκες έναν λοιπόν. Καμαρά. Μέσα. Μέσα. Μπακαγιόκο. Μέσα. Ντεσπότοφ. Αυτό δεν το θέλω. Καλύτερα να απ' έξω. Τον αφήνει απ' έξω τον Ντεσπότοφ? Ναι, όχι, δεν έχει προσφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει προσφέρει. Ντεσπότοφ λέει έξω. Βρήκαμε δύο. Βασιλάκος βρήκε δύο. Ντεσπότοφ λέει πρέπει να βγει έξω. Μούργκ. Κοιτάξτε τώρα ο τρίτο που είναι, γιατί τρει δεν μου είπε. Ναι, θέλουμε ένα ακόμα. Μούργκ, πε. Είναι μεταξύ Μούργκ και Βιερίνια. Άρα λε, ένα ανάμεσα σε Μούργκ και Βιερίνια πρέπει να μείνει έξω. Ε? Ναι, ναι. Τι να πω τώρα, μπράβο στο Βασιλάκο. Ντλίνγκ έχει 3 στα 4. Προσέξτε τώρα, εντάξει, ο Βασιλάκος τα πιάσε. Ο Λουτσέσκο από την άλλη, ο οποίος παίρνει την απόφαση να αφήσει εκτός τον Βιερίνια, παίρνει μια απόφαση να αφήσει, ξέρεις τώρα, να αφήνει έναν εμβληματικό αρχηγό απ' έξω. Είναι σαν να του κόβεις τα φτερά. Είναι σαν να το μειώνεις μέσα στα ποδητήρια. Μπορείς να έχεις έναν εμβληματικό αρχηγό, όμως στην Ευρώπη να του λες, άσε, μείνε απ' έξω. Αυτός μπορεί να έχει το ίδιο ποδοσφαιρικό ανάστημα την επόμενη μέρα. Ερώτημα. Λουτσέσκου πάντως δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το Βιερίνια, λέγοντας κάποια στιγμή είναι γιος μου, να τον υιοθετήσω. He's a fantastic player, he's a fantastic personality, he's a fantastic guy, I would like to take him at home. Αλλά επιστρέφοντας, θα πω για τον Βιερίνια ότι είναι ένας φανταστικός παίκτης, μια φανταστική προσωπικότητα, ένας φανταστικός άνθρωπος. Αν μπορούσα τον έπαιρνα και σπίτι μου σαν γιο μου.
Λοιπόν, εντυπωσιακό, θα τα δούμε όλα αυτά. Όμως, υπάρχει τεράστιο θέμα. Θα συνεχίσουμε, μην ανησυχείτε. Υπάρχει τεράστιο θέμα στον περιφερειακό. Θα μου πεις, είναι είδηση? Όχι, δεν είναι είδηση. Αλλά κάποια στιγμή τώρα που θα έρθουν όλοι αυτοί οι επίσημοι για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντί να ανοίξουν τους δρόμους με μοτοσυκλετιστές και περιπολικά μπρος-πίσω, ας περάσουν χωρίς μοτοσυκλετιστές από τον περιφερειακό. Από τον περιφερειακό περάστε τους να τους φέρετε μέσα. Πάμε τώρα γιατί έχει θέμα εκεί. Χρήστο Στεφανής είναι πάλι εκεί, ήταν χθες και σήμερα. Καλησπέρα, Χριστάρα. Καλησπέρα. Το είχε πάθει αυτό κάποτε που λες, Γιώργο, χωρίς flyover και τέτοια, γιατί τώρα που το είπες το θυμήθηκα. Ναι. Ένα υπουργικό συμβούλιο επισημήτη είχε εγκλωβιστεί. Ο Σιμίτης είχε περάσει κανονικά με τις μοτοσυκλέτες. Ναι, αλλά οι υπουργοί του σε ένα λεωφορείο είχαν εγκλωβιστεί στην κίνηση και νομίζω είχαν νιώσει στο πετσί του το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Ίσως, μολονότι όμως τότε το έζησαν, δεν έγιναν και πολλά για να ξεπεραστεί και ίσως θα έπρεπε και κάποιοι να το ξαναζήσουν. Έχει μείνει μεγάλο όχημα Νταλίκα εκεί στο ρεύμα προς δυτικά, κοντά στον κόμβο του Καπυργίου, με αποτέλεσμα από κάποια άγνωστος λόγος, κάποια μηχανική βλάβη ανάγκασε τον οδηγό να κινητοποιήσει το όχημα. Ναι. Με αποτέλεσμα οι δύο λωρίδες, γιατί για δύο μιλάμε με τα έργα, ναι, έχουν γίνει μία και το μποτιλιάρισμα να ξεκινάει εκεί από το Ταπίργιο, ναι, και πιο μετά, δηλαδή κοντά στον κόμβο του Ρετζικιού, ναι, και να φτάνει μέχρι στην αρχή του περιφερειακού. Ναι, έχει ξεπεράσει και τον κόμβο του Παναοράματος και τα αυτοκίνητα είναι μποτιλιάρισμένα ακόμη πιο πίσω. Δεν έχει μποτιλιαριστεί μόνο ο περιφερειακός, έχουν μποτιλιαριστεί και οι κάθετοι δρόμοι που οδηγούν σε αυτόν, δηλαδή και στο Πανόραμα και στην Πηλαία και στην Τούμπα και στο Ταπίργιο, γιατί τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα και έρχονται οδηγοί να βγουν με κατεύθυνση προς δυτικά και εγκλωβίζονται και αυτοί. Νομίζω ότι ακόμη και τώρα, γιατί γίνονται προσπάθειες να απομακρυνθεί το όχημα και να ανοίξει ο δρόμος, ακόμη και τώρα να το πετύχουν στο επόμενο πεντάλεπτο θα χρειαστεί αρκετή ώρα, να μην πω ώρες, να ξεμπλοκάρει όλη αυτή η κίνηση. Το άλλο ρεύμα είναι καλό, έχει κάποια προβλήματα και αυτό εκεί στο ύψος του τούνελ, που οφείλονται στην αυξημένη κίνηση, όχι σε κάποιον έκτακτο παράγοντα. Να πω μόνο, Γιώργο, ότι τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ, ακόμη και να απομακρυνθεί το μεγάλο όχημα σήμερα το βράδυ. Στις 12 παρα 10 σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχίας και μέχρι τις 5 το πρωί, στο ύψος στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου της Τηλέας και της δεύτερης εξόδου για το Πανόραμα, ο περιφερειακός θα κλείσει και στα δύο ρεύματα. Ευτυχώς είναι τέτοιες οι ώρες, αλλά πάλι θα υπάρχει κίνηση, θα γίνεται εκτροπή των οχημάτων από άλλους δρόμους. Το συγκεκριμένο ρεύμα θα είναι κλειστό, δηλαδή αυτοί που έρχονται από Καλαμαριά, αεροδρόμιο, Χαλκιδική, εκεί θα συναντούν θέμα, θα εκτρέπεται η κυκλοφορία και θα ξαναμπαίνουν στο περιφερειακό σε ένα άλλο σημείο, προκειμένου να αποφύγουν το συγκεκριμένο χώρο στο οποίο θα γίνονται έργα. Χρήστο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να τα πεις άλλη μία φορά. Εγώ, γιατί έτσι λιτά περιεκτικά, γιατί είναι πολύ χρηστικά, αφορούν τον κόσμο, μας τηλεφωνούν, μας λένε σας παρακαλούμε πολύ, πείτε τον Χρήστο να επαναλάβει άλλη μία φορά αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Εγώ να πω για εσάς που μας ακούτε, μην μπαίνετε στον περιφερειακό με κατεύθυνση δυτικά. Δηλαδή μην μπαίνετε από το Φίνικα με κατεύθυνση Παπαγεωργίου. Μην μπαίνετε, θα εγκλωβιστείτε, είναι ουρές χιλιόμετρων. Αποφύγετε το. Χρήστο, επανέλαβε άλλη μία φορά. Όχι μόνο από το Φίνικα και από τις άλλες κάθετες. Ναι. Όχι μόνο από την αρχή του περιφερειακού και από το Πανόραμα. Όσοι κατεβαίνουν και θέλουν να στρίψουν δυτικά, καλύτερα να μπουν μέσα στην πόλη, αν και εκεί, εκεί υπάρχει πρόβλημα, αλλά εκεί τουλάχιστον κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ο περιφερειακός στο ρεύμα δυτικά από το ύψος περίπου της εξόδου για το ασβεστοχώρι μέχρι και στην αρχή του είναι εντελώς ακινητοποιημένα, τα αυτοκίνητα είναι εντελώς ακινητοποιημένα με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα. Έχει μείνει Νταλίκα στο λίγο πριν τον κόμβο του ασβεστοχωρίου, του Ρετζικίου. Γίνονται προσπάθειες να απομακρυνθεί. Έχει μείνει ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Είναι αυξημένη η κίνηση. Είναι μπλοκαρισμένος ακόμη και τώρα. Να γίνει ευθυντό να φύγει αυτό το μεγάλο όχημα.
θα χρειαστούν ώρες προκειμένου να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χριστοφανή. Χθες τον είπαμε και πήγε μόνο στον Περιφερειακό και σήμερα στον Περιφερειακό. Είμαστε εκεί που συμβαίνουν τα γεγονότα, εκεί που υπάρχουν εξελίξεις, δίπλα σας, μαζί σας, προκειμένου να σε ενημερώνουμε, να μπορέσουμε όλοι λίγο να απαλύνουμε αυτό που συμβαίνει και μας εγκλωβίζει. Και το κάνουμε αυτή η πρόσκληση. Τώρα που έρχονται οι επίσημοι για την έκθεση, ας περάσουν από τον Περιφερειακό, παιδιά. Μην φέρνετε μοτοσυκλετιστές και αυτοκίνητα και ανοίγουν τους δρόμους και περνάτε και νομίζετε ότι.
υπόθηκε ότι δίνει διαρκείας κάνοντας εκπτώσεις. Δηλαδή, αν ένα διαρκείας κάνει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ ή 250 ή τα δύο, τα δίνει με χαμηλότερη τιμή. Μονεμβασιώτης έπαυσε τον στενό συνεργάτη του, ο οποίος τα τρέχε όλα εδώ στη Θεσσαλονίκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή λέει έκανε εκπτώσεις στα διαρκείας. Χθες ο Ηρακλής μέσα σε 4 ώρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε έδωσε 50 διαρκείας. Λοιπόν, θα τα δούμε και λίγο αργότερα θα σας αποκαλύψουμε και τι περιλαμβάνει η πενταετής σύμβαση χορηγίας, σύμβαση του Ηρακλή με το Καφτατζόγλιο. Πάμε διαφημίσεις, έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο, πολύ μεγάλες αποκαλύψεις από τον Κυριάκο Θωμαίδη, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
διώξουν. Αλλά, έπρεπε αλλά να τον πάρουν... έδιωξαν. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Γιατί, γιατί έπρεπε να πάρουν ένα άλλο προπονητή. Ακριβώς. Και ποιος τους αναγκάζει να πάρουν έναν προπονητή όταν οι ίδιοι δεν θέλουν να διώξουν αυτόν που έχουν και πολύ περισσότερο δεν θέλουν να πάρουν έναν άλλον. Πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι. Αλλά είπες κάτι προηγουμένως που είχε ενδιαφέρον και για τους ακροατές. Ναι. Πού ήταν προπονητής ο 44χρονος Ρόμπι Κιν? Ως ποδοσφαιριστής μια χαρά ήταν ο άνθρωπος, Ιρλανδός. Εγώ τον θυμάμαι, έχω πολύ καλή μνήμη. Ως προπονητής δεν έχει κάνει και σπουδαία πράγματα. Έτσι. Στη Μακάμπη ήταν. Ήταν στη Μακάμπη. Τι έκανε η Μακάμπη, για να θυμηθούμε, τι έκανε η Μακάμπη στο Conference League την προηγούμενη σεζόν. Τι ήτανε Κραυγαλαίο, ήταν Μακάμπη, μάλλον Ολυμπιακός Μακάμπη 1-4, ναι. Μακάμπη Ολυμπιακός 1-6. Απίστευτο. Απίστευτο ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, ναι, απίστευτο, δηλαδή πέσανε 5 γκολ σε μια περίπτωση και 7 γκολ στην άλλη. Πολλά γκολ. Πολλά γκολ πέσανε. Πολλά και προπονητής ο Κιν. Αυτά είναι η χαρά του στοιχηματζήτα. Πολλά γκολ, έτσι. Λοιπόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν διατείνομαι ότι παίχτηκε στοίχημα. Εννοείται. Στον αγώνα, στους διπλούς αγώνες του Conference League. Σε κάθε περίπτωση έχω την εντύπωση ότι μια έρευνα, μια σοβαρή έρευνα θα μπορέσει να δώσει απάντηση στις πράγματι ανεξήγητες διαδικασίες που ακολουθούνται, διότι και αυτό που είπες ότι ο Ρόμπι Κιν που έφτασε μέχρι την Τρίπολη και δεν υπέγραψε, ναι, έχει εξήγηση. Και αυτό, έχει εξήγηση. Και αυτό φαίνεται απολύτως ανεξήγητο. Αυτό εγώ δεν ξέρω, αλλά αν κάνω μια υπόθεση εργασίας, είναι ο άνθρωπος κάτι περιμένει. Γιατί εγώ αν δεν έρχομαι αλλά δεν υπογράφω, τι θέλεις, κάτι περιμένω. Κάτι πεσχημένο. Ναι. Κάτι πεσχημένο, πρόσεξε. Ναι. Όχι, γιατί κοίταξε, για να σε φέρω προπονητή και να έχουμε συμφωνήσει ότι θα έρθει προπονητή. Έχουμε συμφωνήσει στα λεφτά, δεν μπορεί να μην έχουμε συμφωνήσει. Ναι. Κάτι άλλο υπεσχημένο περιμένει που δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει, δεν το δώσαν. Του είπανε. Σου λέγω, δεν υπογράφω. Τι υπεσχημένο να έχει, λες να έχει κανένα τυρί από την Τρίπολη με τα λαμά, πώς το λένε δεν αυτό, ξέρω. Τελεμέ, πρέπει μάλλον. Πρέπει να απαντήσουν ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης. Ενδεχομένως να μην γνωρίζει και ο κύριος Μπορομπύρος, πρέπει να σου λέω. Ενδεχομένως να μην γνωρίζει. Διότι, μόνο λεφτά είναι τα επασχημένα. Διότι οι ιδιοκτήτες του Αστέρα και απόλυτοι άρχοντες της ομάδας είναι οι μπακοκαϊμανάκηδες που γράφει και κάποιος. Αυτοί είναι, δεν υπάρχουν άλλοι. Ο Μποροβίλος είναι υπάλληλός τους. Ως υπάλληλός τους τι να απαντήσει ο άνθρωπος. Θεωρώ δηλαδή ότι η απάντηση μόνο από αυτούς τους δύο μπορεί να δοθεί, ενδεχομένως να τη γνωρίζει και ο Μποροβίλος. Άρα έχουμε, ωραία. Άρα έχουμε έναν Ράσταβατς που φεύγει χωρίς να έχει καμία σχέση. Δύο μεγαλοπαράγοντες. Έχοντας πετύχει τα πάντα. Τα περισσότερα. Δύο παράγοντες που δεν θέλουν να διώξουν τον προπονητή, αλλά τελικά τον διώχνουν. Γιατί έπρεπε να προσλάβουν έναν άλλο προπονητή. Τον Ιρλανδό. Τον Ιρλανδό. Ο οποίος Ιρλανδός εμφανίζεται στα παιχνίδια της Μακάμπη με τον Ολυμπιακό, όπου έχει βρέξει γκολ. 4-1 στο ένα παιχνίδι, 6-1 στο άλλο παιχνίδι. Στο ένα πήγε καλά ο άνθρωπος, στο άλλο δεν πήγε. Ναι. Εντάξει, λες okay. Εσύ ότι αυτά τα παιχνίδια με τα πολλά γκολ είναι η χαρά των στοιχηματζίδων. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Κανόνας. Ναι. Δεν λέμε συγκεκριμένα για τα μάτια. Γενικός κανόνας. Γενικός κανόνας. Το στοιχηματζίδων, γι' αυτό είπα. Γενικός κανόνας. Αυτός λοιπόν ο προπονητής που ήταν εκεί έρχεται στην Τρίπολη. Διώχνουν τον Ράσταβατς και αυτός έρχεται στην Τρίπολη. Πηγαίνει εκεί, όμως δεν υπογράφει. Γιατί δεν υπογράφει? Επειδή περιμένει κάτι που του έχουν υποσχεθεί και τι δεν του έχουν δώσει. Ή πρόκειται για κάνα φέτα τελεμέ, κάνα τενεκέ και δεν τον πήγανε. Όχι λέει η κοινή λογική. Αυτό τι είναι, λαδοτήρι είναι. Ξέρω αυτό. Τι είναι. Λαδοτήρι. Ναι, ναι. Άρα τι υπόσχεσαι και δεν δίνεις έναν άνθρωπο, τι μπορεί να περιμένει? Μόνο χρήματα μπορεί να περιμένει. Τι άλλο να περιμένει? Δεν ξέρω. Τον έχεις υποσχεθεί κανένα ρόλεξ και δεν το πήγες? Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Άρα πάντως έχει πολύ παρασκήνιο και μυρίζει αυτή η υπόθεση. Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι εκτίθενται πολλοί άνθρωποι σε μια ιστορία που ενώ έμοιαζε πάρα πολύ απλή, δηλαδή ο Ράσταβατς τα πάει μια χαρά, άρα μένει και προχωράει και άλλωστε απολαμβάνει και τις εμπιστοσύνες των μεγαλομετόχων. Μην ξεχνάτε ότι ο Ράσταβατς πρέπει να έχει έλθει στον Αστέρα τρεις φορές. Ναι, ήταν... Αυτά είναι η δεύτερη σίγουρα. Όχι, έχει τρεις νομίζω. Τρεις. Δηλαδή τέτοια εμπιστοσύνη μιλάμε. Ναι. Ενώ φεύγει, ξανάρχεται με τα βαΐων και κλάδων. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν. Αυτό το έχει κάνει μόνο ο Αρβανιτίδης με τον Καλαϊτζίδη που τον έφερε 6 φορές στη Βέρεια. Έφυγε και ξανάρχεται 6 φορές. Ναι. Τώρα,
Να πούμε κάτι όμως πέραν αυτού που νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Ναι. Σοκράτης Κόκαλης και Βαγγέλης Μαρινάκης. Άλλο αυτό τώρα. Πάμε σε παρασκήνιο. Πάμε τώρα άλλο παρασκήνιο. Είναι, νομίζω ενδιαφέρει άλλο και αυτούς. Άλλο παρασκήνιο. Πεθαίνει αυτούς, ο κόσμος για παρασκήνιο. Και αυτούς που ασχολούνται με το χρηματιστήριο Αθηνών. Ναι. Ο κύριος Κόκαλης, όπως γνωρίζετε, έχει τρεις συμμετοχές συμφερόντων του με πολύ μεγάλα μετοχικά ποσοστά. Εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Είναι η Ιντραλότ, Κούλης Αποστολίδης στη γραμμή, τον καλό αμέσως να πάρει μέρος στον Γκάλοπ. Καλησπέρα, Κούλη. Καλησπέρα, Γιώργο, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι? Τι Γκάλοπ, δεν άκουσα το θέμα του Γκάλοπ. Δεν άκουσα το θέμα του Γκάλοπ. Λέω, ερώτηση. Ρασβά Λουτσέσκου κόβει τον Βιερίνια από την ευρωπαϊκή λίστα των αγώνων του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Συμφωνείτε, ναι ή όχι? Κούλης Αποστολίδης ψηφίζει. Το κουτί συμφωνείτε αριστερά, θυμάστε, το κουνί διαφωνείτε τώρα, δεξιά. Θυμάστε και πέρσι και πρόπερσι με ρώτησες. Εγώ συμφωνώ και τη γνώμη μου για τον Βιερίνια την έχω κάνει και δημόσια γνωστή, όχι φέτος, αλλά πριν ένα και δύο χρόνια. Αφού έπρεπε να γίνει περικοπή, νομίζω ότι ήταν σωστό αυτός ο τεράστιος, ο μεγάλος παίκτης, με τόσο μεγάλη και τεράστια προσφορά στον ΠΑΟ, αλλά σε μια ηλικία όπου πλέον δυσκολεύεται και η ίδια και το λέει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι. Άρα καλώς τον έκοψε, λες. Εγώ το θεωρώ, ναι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι. Πες μου κάτι, αν το πιστεύεις τώρα με την τεράστια εμπειρία σου, γιατί ακούω ψιθυρίζεται, δεν κατάφερα να το διασταυρώσω, ότι ο ίδιος ο Βιερίνια για να διευκολύνει τον Λουτσέσκου ψιθυρίζεται. Ότι πήγε και του είπε, άφησε μένα. Εκτός γιατί εγώ τους ή άλλους παίζω 20 λεπτά, 25, εκεί είμαι, πάνε αυτό, με τους άλλους. Αυτό αν το έκανε, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη
κίνηση, πολύ, μια κίνηση η οποία αξίζει σεβασμό. Mm-hmm. Ναι, μένα το τσεκάρουμε αυτό. Θέλεις τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο πάνω σε αυτό? Όχι, τίποτα άλλο. Τίποτα. Τα είπες όλα. Ναι, συμφωνώ, έπρεπε να τον κόψει. Ναι. Αν το έκανε ο Βιερίνια, είναι κίνηση που αξίζει τεράστιο σεβασμό. Τα είπες και μάλιστα πολύ εύστοχα. Μουργ, γιατί έκοψε και το Μουργ. Το Βιερίνια, οκ, okay, κόβει και το Μουργ. Τι λες για Μουργ, ναι, τον αφήνει εκτός. Για το Μουργ, θεωρώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι, αλλά θεωρώ ότι ο Μουργ, το Μουργ τον έκοψε για θέμα αριθμού ξένων και γηγενών. Ναι, και ναι, 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 αυτό είναι. Άρα έπρεπε να κόψει κάποιον. Για κάποιους ναι, ξένους, ναι, είναι, γιατί ναι, έπρεπε να έχει συγκεκριμένο αριθμό υγιεινών. Ναι. Εντάξει, είναι μια απόφαση που δεν μπορώ να πω ακριβώς αν είναι σωστή ή όχι, αλλά νομίζω ότι ο προπονητής, ο οποίος είναι σε αυτά επιστήμονες και τα ξέρει και ξέρει την ομάδα πάρα πολύ καλά για τους ποδοσφαιριστές, από τη στιγμή που το έκανε αυτό θεωρώ ότι είχε τους λόγους του. Άρα συμφωνείς ή όχι, αυτό θέλω να μάθω. Συμφωνώ, γιατί συμφωνείς, κάποιον έπρεπε να κόψει, ναι. Συμφωνείς. Και η τελευταία ερώτηση, έχουμε το θέμα με το έναν ΠΑΟΚ να πηγαίνει στην ουσία με 3-4 στόπερ, και Τζιώρα Μιχαλίδη, Κόλλη και Θημιάνη, δηλαδή έφυγε ο Κουλιεράκης, δεν αποκτήθηκε άλλο στόπερ, εδώ νομίζω ότι υπάρχει θέμα, τι λες? Πρώτον, έπρεπε να αποκτηθεί στόπερ επιπέδου, σαφέστατα 100%, 1000%, γιατί ήταν λάθος που δεν αποκτήθηκε. Ναι. Τώρα, για να μην κλαίμε πάνω σε αυτό, ναι, υπάρχει εξής πραγματικότητα. Mm-hmm. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε στον ΠΑΟΚ φέτος, mm-hmm, που το λένε Θημιάνη. Mm-hmm. Τον άνθρωπο, τον ποδοσφαιριστή, δεν τον έχω δει προσωπικά, δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά για να τον επιλέξω να τον φέρω στον ΠΑΟΚ σαν χαφ, αλλά και center back, που έχει παίξει το παιχνίδι για center back, mm-hmm, θεωρώ ότι θα μπορούσε, αφού είναι έτσι τα πράγματα και δεν γίνονται αλλιώς, θα μπορούσε ο Λουτσέσκου να δώσει, να αρχίσει να δίνει στο Θημιάνη περισσότερο χρόνο σαν center back, μήπως και χρειαστεί, που λέω λόγος ομιγέννητο, όχι για το παιδί, αλλά γενικώς για την κατάσταση, ομιγέννητο να χρειαστεί ο Θημιάνης. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο όσο μπορεί, mm-hmm, παιχνιδιών σαν center back. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι σωστή λύση αυτή, αλλά από τη στιγμή που δεν πήραν center back που έπρεπε να πάρουν οπωσδήποτε και μάλιστα επίπεδο, κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Αντιληπτό. Αντιληπτό. Κούλη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Υγεία σου εύχομαι. Πήραμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται ούτε να πλατιάζουμε, ούτε να κουβεντιάζουμε περί ανέμων και υδάτων. 1, 2, 3. Τελειώσαμε. Προχωράμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μισό λεπτό, γιατί υπάρχει μια λίστα Α και μια λίστα Β. Και τι εξυπηρετεί η λίστα Β όταν υπάρχει η λίστα Α, που έχει να κάνει με τους παίκτες που θα παίξουν του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν Χάρης Εμμανουλίδης να μας πει και σκεσέ λίστα Β, γιατί χρειαζόμαστε τη Β ενώ υπάρχει Α. Γεια σου Χάρη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95.5. Όταν μετά τα μεσάνυχτα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα, όπως συνηθίζεται πάντα, υπάρχουν δύο κατηγορίες παικτών. Αυτοί που είναι στην λίστα Α, όπως είπαμε, και αυτοί που είναι στη λίστα Β. Στη λίστα Β του ΠΑΟΚ υπάρχει ο Φίλων, ο Γκούμας, ο Κοτάς, ο Μοναστηρλής, ο Ρουμαντσίεφ, ο Σμυρλής και ο Τασιούρας. Mm-hmm. Παιδιά τα οποία αγωνίζονται στον ΠΑΟΚ Β ως επιτοπλίστων και απαρτίζουν τη δεύτερη ομάδα του δικεφάλου. Τι είναι λοιπόν όμως η λίστα Β και σε τι χρησιμεύει στις ομάδες? Η λίστα Β είναι μια λίστα στην οποία η εκάστοτε ομάδα μπορεί να κάνει απεριόριστες εγγραφές παικτών κατά τη διάρκεια της σεζόν. Mm-hmm. Παράδειγμα, δεν θέλει το Φίλον λόγου χάρη, βάζει κάποιον άλλον παίκτη από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ και από την ΚΑΠΑ 19. Η λίστα αυτή κατατίθεται μέχρι τα ξημερώματα πριν από την ημέρα του εκάστοτε αγώνα. Οπότε μέχρι τη 1 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας μπορεί να αλλάξει ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται. Ένας παίκτης για να γραφτεί στη λίστα Β πρέπει να είναι γεννημένος από τη 1 Γενάρη και έπειτα, για να έχει το δικαίωμα να παίξει συγκεκριμένη ομάδα έπειτα από 2 συνεχόμενα έτη ή 3 έτη maximum με ένα δανεισμό σε ομάδα της ίδιας ομοσπονδίας. Δηλαδή να έχει 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ και ένα χρόνο δανεικό σε μια ομάδα της ίδιας ομοσπονδίας, δηλαδή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να έχουν γεννηθεί από τη 1 Ιανουαρίου του 2003 και μετά. Ενώ τέλος είναι οι παίκτες άνω των 16 ετών, οι οποίοι εγγράφονται στη λίστα Β, αρκεί να έχουν εγγραφεί στην ομάδα τα 2 προηγούμενα έτη
χωρίς κάποια διακοπή. Άρα είναι η λίστα, το πω λαϊκά, με τους πιτσιρικάδες. Ακριβώς. Αυτή είναι η λίστα. Στην οποία προστίθεται και αφαιρούνται πίσω. Άρα σου λέει, βάλε εδώ τους πιτσιρικάδες, σου βάλε, βγάλε όποιον θέλεις, αυτή τη θέλει τη λίστα. Και σε ένα θέμα το οποίο έχει κάνει σχετικό και ο Κώστας Πετρωτός στο metrosport.gr, είναι χαρακτηριστικό το ότι ο ΠΑΟΚ ενώ μπορούσε να έχει δηλώσει 25 παίκτες, έχει δηλώσει μόνο τις 22. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί λείπουν οι τρεις γηγενείς, τους οποίους δεν είχε φροντίσει να έχει στη διάθεσή του, όπως θα μπορούσε να είναι παράδειγμα ο Λίρατζης, ο Τσαούσης ή ο Τσιγκάρας, παίκτες οι οποίες λείπουν τρεις παίκτες από τον ΠΑΟΚ σε ένα βάθος 8 αγώνων. Ο ΠΑΟΚ έχει 22, ενώ θα μπορούσε να έχει 25. Σωστό. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη. Εδώ τώρα θα έπρεπε να υπάρχει, έπρεπε να δωροθετήσουμε αυτή την έκφραση. Το ξέρω λίγο complicated αυτό. Έπρεπε να δωροθετήσουμε, να δώσουμε ένα δώρο. Έπρεπε να έχουμε, Γιώργο Στρατζαλή, μια σχέση και αρχισυντάξει εκπομπή, πρέπει να έχουμε ένα έπαθλο εδώ. Έρχεται ο Βασίλης ο Βασιλάκος, πιάνει 3 στα 4. Πρέπει να κερδίσει ένα έπαθλο. Διαβάζω χθες τον Βασίλη τη λίστα με τους παίκτες του ΠΑΟΚ και του λέω: εσύ ποιους τα έκοβες? Και βγάζει τους 3 από τους 4. Βασίλη, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, τι. Να σου πω κάτι. Τι να σου πω. Με βγάλα και την ψυχή. Να με κατηγορούν γιατί έβαλα το δεσπότο. Αλλά εντάξει, αυτή ήταν δικιά μου επιλογή. Δεν ήταν επιλογή του καθένα. Καλά, ρε φίλε, έπιασε τα 3 στα 4. Πόσα να πιάσει, εντάξει. Ναι, εντάξει, τι να κάνει. Δηλαδή. Επειδή έβγαλε έξω τον Ντεσπότοφ, εντάξει, εσύ έβλεπε τον Ντεσπότοφ ότι δεν μπορεί. Και ποιο, σε ορμήξανε. Ορίστε. Σε ορμήξανε, σου έκαναν κριτική, τα άκουσε. Κάποιοι βγαίνουν, πάντα χθε μετά από μια συνέντευξη, μετά από κάτι βγαίνει. Είναι μερικοί περίεργοι, ναι, οι οποίοι βγαίνουν και λένε τα δικά του γιατί πρέπει να πούν και αυτοί. Εντάξει, αλλά δεν είναι πριν, το λένε μετά, εντάξει. Το πριν είναι που μετράει, το μετά δεν μετράει. Φίλε, Βασιλάκος βγαίνει έξω και λέει: εγώ θα έκοβα τον Ντεσπότοφ. Είναι μια απόφαση, έτσι. Ψυχο κάνει αίσθηση. Λες όμως, Μουρκ, Βιερίνια, τους πιάνεις και τους δύο. Μέσα. Θεωρώ ότι πρέπει να δεχόμαστε την κάψη του καθενός. Δηλαδή και από εκεί και μετά ας λένε και τη δικιά μας, δεν είναι κακό. Ναι. Ας λένε και ο άλλος τη δικιά του, δεν είναι κακό. Ναι. Για το Βιερίνια, γιατί είπες ότι πρέπει να κοπεί? Κοίταξε να δεις κάτι, υπάρχουν 8 παιχνίδια τα οποία είναι παιχνίδια τα οποία ο ΠΑΟΚ συμμετέχει όπως και όλες τις ομάδες πρώτη φορά στον θεσμό. Ναι. Πρέπει να είναι ουσιαστικά δυνατός, πάρα πολύ δυνατός. Ναι. Ο Βιερίνια θεωρώ ότι θα μπορεί να βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά η Ευρώπη είναι πολύ δύσκολη πλέον και αυτή την κατηγορία που παίζει ο ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δυναμική αυτών των παιχνιδιών. Δεν μπορεί, λες, δηλαδή είναι τα χρόνια, λες, που βαραίνουμε. Είναι ο Βιερίνια ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ, ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος και ακόμα αυτή τη στιγμή, γιατί το είδα και στο Ρεσόφο γίνει αεροδρόμητο, προσφέρει στην ομάδα και πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα. Mm. Αλλά δυστυχώς όταν παίζουν στην Ευρώπη και η δυναμική της Ευρώπης είναι αυτή που είναι και οι ομάδες που είναι αυτές που είναι, θεωρώ ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να είμαστε μέχρι εκεί. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να περάσεις να σου δώσουμε το δώρο σου. Ευχαριστώ, Βασίλη. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ξέρεις, βγαίνω στο φίλο μου τον Γιώργο και γενικά να πω την άποψή μου, όπως θέλω να την πω. Απλώς ο καθένας θα πρέπει να δέχεται την άποψη του πώς είναι του ανθρώπου που βγαίνει εκεί. Απλώς αυτός που θέλει να κριτικάρει και θέλει να κατηγορήσει, ας βγει να πει τη δικιά του. Πρόσεξε κάτι. Από τη στιγμή που μιλάμε δημόσια, εσύ, εγώ, οποιοδήποτε, θα πρέπει να αποδεχόμαστε την κριτική. Το ένα. Το δεύτερο, ακριβώς, δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Θα είσαι σε κάποιους. Και αυτό είναι δεδομένο. Άρα αυτό πρέπει να το δεχτεί. Μη σε ενοχλεί αυτό. Να μην σε ενοχλεί. Να μην σε ενοχλεί. Γιώργο μου, φίλε μου, έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που πλέον δεχόμαστε τα πάντα. Να είσαι καλά. Χάρηκα, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σου, Βασίλη, γεια χαρά. Λοιπόν, είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα, αλλά αυτό που θα ακούσετε είναι πέρα για πέρα αληθινό και το κάνει πραγματικότητα η Κοσμοτέ TV, η οποία αλλάζει την τηλεόραση όπως την ξέραμε και για πρώτη φορά φέρνει Netflix και Nova Sports για να έχεις τα αθλητικά που θέλεις, ατελείωτες ταινίες και σειρές και όλα αυτά μαζί σε μία συνδρομή. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να μπείτε στο cosmote.gr για να επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει. Διαφημίσεις! Μην φύγετε, επιστρέφω.
αυτό και δεν πρόκειται για πληθυντικό ευγενίας. Όταν λέω επιστρέψαμε και είμαστε εδώ, είμαστε δύο, Γιώργος Τράντζαλης εδώ στο στούντιο, να πάρουμε λίγο γεύση από Άρη. Είχαμε το θέμα με τον Μωρόν, Χουάνκαρ ήρθε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο πρόσωπα στον Άρη που μπορεί να μην έκανε το εκρητικό ξεκίνημα μετά την ισοπαλία, αλλά υπάρχουν δύο κέρδη μεγάλα, δύο παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν. Έλα Τζόρτζ. Τι γίνεται Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, πέρα για πέρα. Κοίταξε, αναφέρεσαι σίγουρα στα δύο χαφ του Άρη, τον Σιφουέντες και τον Μόντσου, οι οποίοι έχουν κάνει, είναι αλήθεια, τη διαφορά και φαίνεται πάνω οι κινήσεις αυτές, τα δύο αυτά πρόσωπα στα οποία αναφέρεσαι, στον Μόντσου και στον Σιφουέντες, είναι δεικτικό των κινήσεων και χαρακτηριστικές περιπτώσεις των κινήσεων που έκανε ο Άρης. Και το λέω αυτό γιατί όταν τελείωσε η περσινή σεζόν, η απόφαση ήταν λυμένη για ποιοτικές και στοχευμένες προσθήκες στο ρόστερ. Και αυτό έγινε. Σίγουρα υπήρξε καθυστέρηση, γιατί θα μπορούσε ο Άρης να έχει γεμίσει πιο γρήγορα το ρόστερ του, να έχει τη δυνατότητα ο Άκης Μάτζιος να δουλέψει με περισσότερους καινούργιους ποδοσφαιριστές στο διάστημα της προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά, η καθυστέρηση αυτή φάνηκε και στη διάρκεια ότι υπήρξε, διότι ο Άρης προσπαθούσε να φέρει παίκτες οι οποίοι ήταν σε ομάδα, δύσκολες περιπτώσεις, καλοί ποδοσφαιριστές με καλά βιογραφικά. Όπως για παράδειγμα είναι ο Μάγιο, όπως είναι ο Σιφουέντες, τον οποίο τον πήρε δανεικό από τη Ρέντζερς, όπως είναι ο Μόντσου. Είναι παίκτες οι οποίοι ήρθαν και αναβάθμισαν το ρόστερ του Άρη σε θέσεις όπου υπήρχε κενό το περσινό διάστημα, την περσινή αγωνιστική σεζόν. Για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον άξονα δεν υπάρχει. Πέρυσι ο Νταρίντα δεν έβγαινε ούτε μέτηση από την εντεκάδα. Με τίποτα. Γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και τώρα ο Νταρίντα βλέπουμε ότι έχει υποστηρικτικό ρόλο στο ξεκίνημα τουλάχιστον των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Άρη. Ο Ζουλ επίσης. Εντάξει, θα μου πεις ο Ζουλ ήταν και τιμωρημένο στις δύο πρώτες αγωνιστικές λόγω της τιμωρίας που κουβαλούσε από τον τελικό του κυπέλου. Αλλά γενικώς ο Άρης έχει αποκτήσει βάθος και γενικώς έχει αναβαθμίσει ποιοτικά στις περισσότερες θέσεις στο ρόστερ του και με παίκτες οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και την ποιότητα. Μένει αυτό το σύνολο να γίνει ομάδα και αυτό το διάστημα της διακοπής νομίζω ότι λειτουργεί θετικά, ευεργετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Για να δουλέψει ο Μάτζιος να έχει το χρόνο χωρίς την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, τουλάχιστον μία εβδομάδα γεμάτη έχει μπροστά του για να δουλέψει με αυτό το σύνολο, να βάλει περισσότερο στο κλίμα της ομάδας και τον θέλω του τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα. Άρα λες Σιφουέντες, Μόντσου που κάνουν τη διαφορά οι δυο τους. Συμφωνεί λες Γιώργος Χατζάρας που είναι στην γραμμή? Πιστεύω θα συμφωνεί ο κόουτς. Γιώργα ρε! Τι έγινε, έπεσε η γραμμή. Τζόρτζ! Πού είσαι? Έλα. Τι κάνεις? Είμαι Βέρεια. Βέρεια. Ωραία, απολαμβάνω τη δροσούλα. Στη Βέρεια, εγώ λέω αυτός θα έχει φύγει τώρα, κάνει ένα Ντουμπάι, Αμπουντάμπι θα είναι, θα τον βρω τίποτα σε Ιχέλες, Νασό, ξέρω εγώ, Φλόριδα και πάει λέγοντας. Εντάξει, σε δροσίες. Στη Δροσία, στη Βέρεια δηλαδή. Ζει στη Βέρεια. Ναι, ναι, ναι. Τώρα να σου κάτι, έδινε το ρεπορτάζ ο Γιώργος Τράντζαλης, φαντάζομαι τον άκουγες, για τον Άρη που εδώ λέει για τους δύο οι οποίοι αναδεικνύονται Σιφουέντες Μόντσου στα χαφ, με αποτέλεσμα ο Νταρίντα, ο οποίος ήταν αναντικατάστατος πέρσι, πλέον να έρχεται από πίσω. Συμφωνώ 100%. Γιώργο, κοίτα, για να κάνεις μια ομάδα. Να το ξέρετε κι εσείς, σας λέω ορισμένα πράγματα. Πες, δες, τα μυστικά σου, έλα τα μοιραστούμε τα μυστικά σου τώρα. Εγώ, εσύ και εμείς είμαστε, μη φοβάσαι. Ναι, εμείς, λοιπόν, ο κεντρικός άξονας σου να είναι πολύ καλός. Δηλαδή, τερματοφύλακας. Ναι. Τερματοφύλακας. Ναι. Οι δύο σόπερ, τα δυνητικά χαφ και ο σέντρεφορ. Αυτό είναι η ραχοκοκαλιά. Ναι. Τα φτερά σου, ας είναι μέτρια. Εδώ, αν είναι καλά αυτά τα πράγματα, θα μπορεί να χτίσεις μια υπέροχη ομάδα. Αυτή τη στιγμή εκεί που είμαι ενθουσιασμένος, ειλικρινά σου μιλάω, είναι τα δύο αμυντικά χαφ του Άρη. Γιατί έχουν συμμετοχή σε φάση επίθεσης, έχουν συμμετοχή σε φάση άμυνας, σουτάρουνε, κάνουνε γκολ, έχουν συμμετοχικότητα. Αυτό το πράγμα, αυτά θες από τα σύγχρονα αμυντικά χαφ. Όχι μόνο να κάνουν άμυνα ή να κάνουν επίθεση, να είναι... Κάτσε ρε Γιώργος, και... ωραία. Κάτσε ρε Τζόρτζ, λίγο να τα βάλουμε κάτω. Λες η ραχοκοκαλιά. Εγώ λέω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή με Μπράμπετς και Φαμπιάνο έχει τα καλύτερα στόπερ στο πρωτάθλημα. Οι δυο είναι αμετακίνητοι. Κουέστα είναι σταθερός πίσω. Μπροστά έχει το Μωρόν, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Άρα η ραχοκοκαλιά του Άρη είναι σούπερ ντούπερ. Είναι σούπερ.
Σούπερ. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξο φέτος. Ειλικρινά σου μιλάω. Ας έχει ο Άρης αυτούς τους 5 πόντους πόσο έχει. Ναι. Είμαι αισιόδοξο ότι ο Άρης θα πάει καλά. Ναι. Θα κτίσει μια ομάδα. Ο χρόνος είναι για αυτόν το εμπόδιο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως και για κάποιες άλλες ομάδες οι οποίοι έχουν πάρει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Παναθηναϊκός έχει πάρει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Είναι ο χρόνος του όμως. Γιατί αυτός είχε αφαίρεση βαθμών, δηλαδή δεν πήρε όλους τους βαθμούς όταν είχε παιχνίδια ευρωπαϊκά και μετά είχε παιχνίδι ελληνικό. Ναι. Αυτό το rotation γι' αυτόν δεν τον βγήκε. Mm-hmm. Θέλει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αλλά χάνουν πόντους οι mm-hmm. οποίοι θα τους στοιχήσουν στο τέλος. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Άρα έχει μισό λεπτό να συμφωνήσουμε. Άρα λες ότι έχει ραγουκαλιά ο Άρης. Βάλε και τον Μανού Γκαρθία ο οποίος παίζει πίσω από το φορ. Ε, τα έχει όλα. Ναι. Όταν έχεις αυτή την ποιότητα στο υλικό των ποδοσφαιριστών, να είσαι αισιόδοξος. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να πας πολύ καλά. Μόνο τους διαιτές πρέπει να κερδίσεις, έτσι. Μόνο τους διαιτές. Ή και τους διαιτές. Θα πρέπει να το κάνει, γιατί ο Άρης ειλικρινά δωρά στα 3 παιχνίδια πόσο θα έχει 4-15 κάρτες. Ναι. Κάπου εκεί. Εντάξει, είναι υπερβολικά χωρίς αυτό. Αλλά και αυτό μπορεί να το ξεπεράσει ο Άρης. Ναι. Εάν είναι αυτοσυγκεντρωμένος και κάνει και επικεντρωθεί στην ομάδα του. Ναι. Αυτά τα βλέπουμε. Μάλιστα. Τώρα το ποιοι ευνοούν, το ποιοι ξέρω εγώ τους ψιλοφρενάρουν ή οτιδήποτε. Άμα έχεις μάτια θα καταλαβαίνεις, Γιώργο. Μάλιστα, τελειώσαμε. Νομίζω τα είπες, ναι, όλα, άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να δούμε τον Άρη, γιατί είπες έχει ραχοκοκαλιά. Ναι. Τελειώσαμε. Η πρώτη ύλη πολύ καλή. Ναι. Επομένως μπορεί να χτίσει αυτό το πράγμα και να κάνει κάτι εξαιρετικό. Γιώργα ρε, χάρηκα που σ' άκουσα, να δροσίζεσαι στη Βέρεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Τζόρτζ, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου Γιώργο, προχωράμε. Λοιπόν, αυτή η επισήμανση του Χατζάρα έχει τη σημασία της, γιατί αυτό σημαίνει ότι στον Άρη χρειάζεται υπομονή πάνω απ' όλα. Έχει Μπράμπες Φαμπιάνο, αχτύπητο δίδυμο στα στόπερ. Τώρα μπροστά Σιφουέντες και Μόντσου και οι δύο φαίνονται πολύ καλή αμυντική χάφη. Ο Μανού Γκαρθία παίζει λίγο πιο μπροστά πίσω από το φορ. Μπροστά έχει το Μωρόν, ο οποίος είναι πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Άρα τι να πεις παραπάνω. Προχωράμε. Πάμε, τι λέτε, πάμε να κάνουμε λίγο το ταμείο των μεταγραφών. Και είχαμε κάνει με Γιώργο Μάντζιο. Βάλαμε Σαββίδη, Μαρινάκη, Αλαφούζο, Σούπερ Μάριο, Ηλιόπουλο. Πόσα βάλανε στην τσέπη. Πάμε να δούμε τώρα και πόσα βγάλανε από την τσέπη. Και εδώ να δούμε η ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία των παικτών που απέκτησαν οι 4-5 πρώτες ομάδες. Ποια είναι, ποιος είναι πρώτος και ποιος έρχεται τελευταίος. Γιώργος Μάντζιος στο Ταμείο των Μεταγραφών τώρα. Γιώργα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Παίρνω χαρτί στυλό. Αλήθεια στο λέω. 41 μεταγραφές είναι από το Big Five που έγιναν φέτος το καλοκαίρι. Η χρηματιστηριακή αξία όλων των παικτών είναι 155 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αν δούμε ότι όλο το πρωτάθλημα είναι 470, mm-hmm. οι μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι αποτελούν το 1 τρίτο όλου του πρωταθλήματος. Οι πέντε. Το Big Five. Το Big Five, ναι. Γιατί εντάξει, ας πούμε κάτι, 14 οι ομάδες πάλι το 1 τρίτο είναι. Εντάξει, ναι. Το λέω για την αξία. 41 μεταγραφές λοιπόν έκαναν οι ομάδες. Ναι. 9 έκανε ο ΠΑΟΚ, 7 η ΑΕΚ, 10 ο Ολυμπιακός, 7 ο Παναθηναϊκός και 8 ο Άρης. ΠΑΟΚ και 9. Πάμε ξανά. ΠΑΟΚ και 9. Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ 9. ΑΕΚ 7. Ναι. Ολυμπιακός 10. Παναθηναϊκός 7. Άρης 8. Μάλιστα. Δηλαδή πάμε στα λεφτά. Σύνολο, κοντά. Πάμε στην ποδοσφαιρική αξία των παικτών που ήρθαν εδώ τώρα. Είναι το ζωή. Ποιο είναι ο πρωταθλητής τώρα. Τι αποτιμά το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο για να παίκτη που έρχεται. Γιατί ναι, καλά τα λέμε εμείς. Ή καλά λέμε ότι έδωσε τόσο ο Σαββίδης ή ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος. Αλλά το θέμα είναι και τι παίκτες έρχονται. Σωστό. Ξεκινάμε από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Ναι. Οι 9 του παίκτες χρηματιστηριακή τους αξία 35,1 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο. Ναι. Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αξία από τις μεταγραφές είναι ο Τσάλοφ. 11 ναι, εκατομμύρια ευρώ. 11. Αφήνουμε τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε στην δευτεραθλήτρια ΑΕΚ. Ναι. Μόλις 14,7 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή αξία των μεταγραφών της. Και ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αξία, ο Κοϊτά, 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Πάμε στον τρίτο Ολυμπιακό. Ναι. Με τις 10 μεταγραφές. Ναι. 43,6 εκατομμύρια ευρώ η αξία των μεταγραφών του.
η μεγαλύτερη αξία παίκτη, ο Κάρμο, με 12. Mm-hmm. Πάμε στον Παναθηναϊκό, τον τέταρτο πέρυσι Παναθηναϊκό. 46,5 εκατομμύρια ευρώ η αξία των παικτών του. Ο μεγαλύτερος, ο Ουναχή, με 12. Mm-hmm. Και κλείνουμε με τον Άρη, mm-hmm. 17,2 εκατομμύρια ευρώ η αξία των παικτών του, με μεγαλύτερη αξία των Σιφουέντες. Mm-hmm. Πρώτο συμπέρασμα. Η χρηματιστηριακή αξία των παικτών του Άρη ξεπερνούν τη χρηματιστηριακή αξία των παικτών του Μάριου Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ. Ναι. Άρα ο Καρυπίδης τα έχει περισσότερα από όσα ο Μάριος. Έχει ναι. ρίξει περισσότερα. Είναι πολύ φτωχή η συγκομιδή στις μεταγραφές της ΑΕΚ και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Mm-hmm. Δεύτερο συμπέρασμα. Ναι. Η ομάδα που έκανε τις λιγότερες μεταγραφές, ο ναι. Παναθηναϊκός στο Αλαφούζο, έδωσε περισσότερα. Έχει τη μεγαλύτερη αξία. Άρα τι σημαίνει, ότι αυτοί οι 7 που ήρθαν είναι πολύ υψηλού επίπεδου και οι 7. Mm-hmm. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έχουμε, για να τα βάλουμε και σε μια σειρά, ναι. Παναθηναϊκός 46,5, Ολυμπιακός 43,6, ΠΑΟΚ 35,1, mm-hmm. Άρης 17,2, ΑΕΚ 14,7. Πες μου και στους παίκτες, πες ο Κάρμο και ο Ουναχή έχουν από 12, mm-hmm. ο Τσάλοφ 11, ο Σιφουέντες 7 και ο Κοϊτά 5. Είναι η πρώτη από κάθε ομάδα. Πόσες μεταγραφές έκανε ο Άρης, πόσες μεταγραφές έκανε ο Άρης? Ο Άρης έκανε 8 μεταγραφές. 8 μεταγραφές. Μάλιστα. Άρα Παναθηναϊκός είναι ο αδιαφιλονίκητος πρωταθλητής, ο οποίος έχει είναι τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αξία, ναι. πρόσθεσε κάτι, με τους λιγότερους παίκτες. Αυτό σημαίνει ότι αν και λιγότεροι παίκτες, στο σύνολό τους έχουν πολύ μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τις άλλες ομάδες που έφεραν περισσότερους, αλλά έχουν λιγότερη αξία. Για να καταλάβει και ο κόσμος, έφερε ο Παναθηναϊκός τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν αξία ο καθένας πάνω από 10 εκατομμύρια. 12 ο Ουναχή, 10 ο Τετέ και 10 ο Πελίστρη. Ναι. Μόνο αυτό τα λέει όλα για τον Παναθηναϊκό, που έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είναι και η ομάδα, Γιώργο, αν ρίξει κανείς μια ματιά στα ρόστερ της Super League, που έχει και το μεγαλύτερο ρόστερ. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να αποφορτήσει και το ρόστερ του μέχρι το φινάλε των μεταγραφών. 11 του Σεπτεμβρίου, πολύ σωστά το είπες, και 30 Σεπτεμβρίου είναι και το παράθυρο για τους ελεύθερους. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλή πάρα συνέχεια. Πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτό με το Ταμείο των Μεταγραφών, όπου ο Παναθηναϊκός έχει φέρει τους παίκτες με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία. Έχει τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Ο Αλαφούζος, ο οποίος έχει ανεβάσει το μπάτζετ πάρα πολύ. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Έπεται ο ΠΑΟΚ σε χαμηλές πτήσεις. Ο Σούπερ Μάριο της ΑΕΚ τον έχει ξεπεράσει. Ο Άρης του Καρυπίδη, δηλαδή ο Άρης του Καρυπίδη έχει φέρει παίκτες με μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αξία από ότι η ΑΕΚ του Βέγγα Βέγγα Βέγγα. Αλέκος Βοσνιάδης στη γραμμή, να έχουμε ένα δικό του σχόλιο για αυτό που κουβεντιάζουμε με την εμπειρία του. Καλησπέρα Αλέξανδρε, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, μια χαρά εσείς. Τι λέει εδώ τώρα, για πες μας, συμφωνείς? Αυτά παίζουν ρόλο καταρχήν ή είναι να είχαμε να λέγαμε να κουβεντιάζουμε στο καφενείο και να κάνουμε εκπομπές? Εντάξει, είναι σημαντικό όλα αυτά που έρχονται να μπουν γρήγορα σε διαδικασία και να ταιριάξουν. Ναι. Και δηλαδή μετά είναι και το επίπεδο της κάθε ομάδας για να υποδεχθεί ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου. Ναι. Άρα εδώ φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει φέρει τους παίκτες οι οποίοι είναι, να το πω πιο λαϊκά, είναι οι καλύτεροι. Αν αυτό μπορεί να αποτιμηθεί με βάση την ποδοσφαιρική του αξία, έτσι, στο χρηματιστήριο. Κοιτάξτε, έχει φέρει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, αλλά βλέπουμε ότι η ομάδα ψάχνεται. Ψάχνεται, αυτό είναι αλήθεια. Εννοείται ότι τώρα έχει 15 μέρες μπροστά της να κάνει πράγματα και είμαι σίγουρος ότι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα είναι ένας άλλος Παναθηναϊκός σε σχέση με το παιχνίδι με την Καλυθέα. Αλλά είναι μια ομάδα όμως που δείχνει ότι έχει πολλές μετάφρασεις. Τη βλέπουμε τη μία φορά να παρουσιάζεται κανονικά, την άλλη να έχει διαφορά. Γενικά έχει ο Παναθηναϊκός διαφορά από την Ευρώπη στο ελληνικό. Ναι. Αλλιώς παίζει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί που πρέπει να συνδυαστεί, να διασπάσει, να κάνει αντιπάλους που μπορεί κάποια στιγμή να κλειστούν και απέναντί του. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικός στην Ευρώπη και τελείως διαφορετικός στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ισορροπήσει, πρέπει να το βρει. Αν το βρει, πιστεύω ότι θα είναι μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν. Ναι. Εδώ φαίνεται ότι ξεκινάει με προβλήματα ο Παναθηναϊκός, ξεκινάει με προβλήματα η ΑΕΚ, ενώ ΠΑΟ και Ολυμπιακός έχουν το 3-3. Δεν ξέρω αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αλλά το πρωτάθλημα έχει πολύ πολύ δρόμο, έχουμε play-off μετά και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, είναι δύο ομάδες που δείχνουν πιο έτοιμες από τις άλλες. Ναι. Επειδή υπάρχει πολύ βάθος ακριβώς αυτό που είπατε,
Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο τις ομάδες να είναι στο επίπεδο που πρέπει. Και εννοείται ότι όλα θα κρυθούν στο τέλος. Αλλά η αρχή είναι σημαντική. Τους έδωσε αυτές οι δύο ομάδες το χρόνο με νίκες να προετοιμαστούν για τη συνέχεια. Αλλιώς είναι στις διακοπές να προετοιμάζεσαι ενώ έχεις πετύχει το απόλυτο και αλλιώς είναι να έχεις προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι αυτό το group θα μας δώσει πάλι τις συγκινήσεις που μας δώσανε πέρσι οι ομάδες και φτάσανε την τελευταία στιγμή να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είναι ωραίο αυτό, μας αρέσει, μακάρι να πηγαίνει και τα επόμενα χρόνια έτσι. Μπορείς να κάνεις από τώρα πρόβλεψη, όχι? Εντάξει, δείχνει ότι πιο μπροστά είναι ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός στον πρώτο λόγο. Ακριβώς. Αν μπορέσουμε τώρα σε όλη αυτή την κατάσταση να αποβάλουμε και την τοξικότητα που βγάζει το κάθε μέρα διαιτησία, κάθε μέρα λόγια για τη διαιτησία. Αν μπορέσουμε να τα πάμε λίγο στην άκρη και αυτά, θα είναι πολύ καλύτερο από το πρωτάθλημα μας. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι ενισχύονται οι ομάδες και υπάρχει το ενδιαφέρον του κόσμου. Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει όλο αυτό στο τέλος. Συγκινεί τον κόσμο και πιστεύω ότι ασχολείται πολύ μαζί. Μάλιστα. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Αλέκο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέκο Βοσνιάδη. Σου εύχομαι υγεία πάνω από όλα. Αλέκο, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ξεχωρίζουν, λέει, κρατήστε το αυτό. Αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ξεχωρίζουν. Έχουν τα 3-3 και φαίνεται ότι δεν έχουν προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης. Προχωράμε. Στο στούντιο εδώ μαζί μας Φώτης Παντεκίδης, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Μακεδονικού. Υπήρξε και πριν στον Μακεδονικό, υπέγραψε μόλις τώρα το συμβόλαιό του. Το βλέπω χαμογελαστό, δεν σε βλέπω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, καλά, εσείς? Τι λέει? Όλα καλά. Σε όλα καλή καλά. Κατάσταση. Να σου δώσω συγχαρητήρια, να σου πω, να σου πω σε κάθε περίπτωση, πες μου, ποιοι είναι οι στόχοι σου? Κοιτάξτε, σίγουρα στόχος μου είναι να βοηθήσω. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του Μακεδονικού, τον κύριο Ανδρώνη προσωπικά, τον κύριο Γιώργο τον Παυλάκο και τον προπονητή και όλα τα μέλη που υπάρχουν στην ομάδα για την ευκαιρία που μου δίνουν. Επιστρέφω σε ένα γνώριμο περιβάλλον για μένα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι η ομάδα εκπέμπει υγεία και έχει όλα τα φόντα για να κάνει το επόμενο βήμα. Η στόχη είναι να βοηθήσω την ομάδα πάνω απ' όλα να πετύχει ό,τι έχει θέσει ως στόχο για φέτος και να προσπαθήσω κι εγώ μέσω του Μακεδονικού να πετύχω τους δικούς μου τους προσωπικούς στόχους και πάνω απ' όλα, εντάξει, να είμαστε υγιείς και να πάνε όλα καλά. Είχα μάθει ότι τελευταία στιγμή είχε ενδιαφερθεί και ο Ηρακλής για σένα και κατέληξε Μακεδονικό. Ναι, ναι, εντάξει, ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ωστόσο εγώ είχα συμφωνήσει με την ομάδα του Μακεδονικού, δεν είχα υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Τόσο είχα συμφωνήσει και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανα για να τηρήσω τον λόγο μου. Mm-hmm. Πες μου και τον προσωπικό σου στόχο, γιατί τον στόχο του Μακεδονικού τον ξέρουμε. Πες μου τον προσωπικό σου στόχο. Ο στόχος κάθε ποδοσφαιριστή είναι να εξελίσσεται, έτσι και ο δικός μου είναι να γίνω μέρα με τη μέρα καλύτερος και να καταφέρω μέσω του Μακεδονικού να κάνω ένα σκαλοπάτι παραπάνω και να αγωνιστώ στην πρώτη κατηγορία. Θα φύγεις, θα είσαι εδώ? Μακάρι να... Όχι, θα είσαι εδώ ή θα φύγεις? Θα μείνεις λίγο μαζί μας? Θα είμαι. Ό,τι... Θα μπορέσεις? Θα μπορέσω. Θα μπορέσεις. Κύριε Παυλάκο, μπορεί να τον έχουμε για λίγο? Βεβαίως. Λοιπόν, θα σε κεράσουμε κάτι εδώ. Εντάξει. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο επήγει τώρα, αλλά με Φώτη Παντακίδη παραμένουμε εδώ. Θέλω λογικά ένα σχόλιο να κάνουμε για τις άλλες ομάδες, πάλι για σένα, για το Μακεδονικό, Ηρακλή, Β' Εθνική, Super League, γιατί εσύ είσαι έμπειρος. Τέλεια. Φώτη μου, λοιπόν, τι θα πιεις? Πιούμε ένα καφεδάκι. Καφεδάκι, έξω καφεδάκι για το Φώτη και συνεχίζουμε. Λοιπόν, και αυτό γιατί εδώ ο κύριος Τσάκος, ο πρόεδρος του Καφτατζογλίου, είναι και δικηγόρος ταυτόχρονα και θα κινδυνεύαμε να τον χάσουμε γιατί έχει μια υπόθεση. Οι δικηγόροι έχουν υποθέσει τα δικαστήρια δικάζουν και δεν μπορεί να είναι εύκαιρος όποτε θέλει κάποιος. Καλησπέρα κύριε Τσάκο, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Μπούζο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε λίγο από τον χρόνο γιατί ξέρω ότι πιέζεστε ασφιχτικά. Θέλω δύο κουβέντες. Είναι σήμερα η μέρα να υπάρχει δικαστήριο. Εξέλιξη, αλλά εντάξει, εγώ εύχομαι να, έχετε πάντα δουλειά εκεί με τα δικαστήρια. πενταετή σύμβαση με Ηρακλή. Τα καταφέραμε επιτέλους να προχωρήσει γιατί ήταν ένας βραχνάς αυτός για τον Ηρακλή.
Ναι, από την άποψη του Ηρακλή ήταν θέμα. Κοιτάξτε, το Καφτατζόκα είναι ένα δημόσιο στάδιο. Ναι. Είναι ένα κόσμο που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν χρονίσει τα προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Είχε θέματα με τις άδειές του ούτως ή άλλως. Ναι. Έγιναν αυτά που έγιναν και οι εξελίξεις που υπήρχαν, που ξεκίνησαν από το Ολυμπιακό στάδιο και συμπαρέσυρε όλον αυτόν τον έλεγχο που γίνεται στα μεγάλα, στα εθνικά στάδια και στα εθνικά γήπεδα. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να διευθετηθούν αυτά τα θέματα για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει το γήπεδο. Ναι. Πενταετή σύμβαση με Ηρακλή, ο οποίος έχει πάρει πλέον την άδεια να τοποθετήσει χλωτάπιτα. Νομίζω τα συνεργεία πρέπει να μπήκαν σήμερα μέσα. Λάθος ή μη σωστά? Νομίζω μπαίνουν τα συνεργεία. Έχει υπάρξει, από ό,τι γνωρίζω, έχει υπάρξει συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία, γιατί σε αυτό το θέμα δεν εμπλέκεται το Καφτατζόγλιο. Ναι. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία του Ηρακλή με τη Γενική Γραμματεία στην ποιότητα του χλωτάπιτα που θα επιλεγεί και ταυτόχρονα να γίνει μια συμφωνία ό,τι αφορά ποιο είναι το τίμημα του χλωτάπιτα, ώστε αντιστοίχως αυτό το ποσό θα συμψηφιστεί με τα μισθώματα που θα οφείλει ο Ηρακλής λόγω της χρήσης του γηπέδου. Αυτό, η σύμβαση γίνεται αυτή με τη χλωτάπιτα, γίνεται με τη Γενική Γραμματεία, όχι με εσάς? Η σύμβαση έγινε με εμάς. Ναι. Αντικείμενο συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία είναι να επιλεγεί συγκεκριμένος χλωτάπιτας και να συμφωνηθεί το ακριβές ποσό το οποίο αξίζει αυτός ο χλωτάπιτας. Και είναι μια διαδικασία του νόμου του 2021 που ψηφίστηκε, όπου μπορούν ιδιώτες να μπαίνουν, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες να κάνουν βελτιωτικά έργα σε στάδια, σε εθνικά στάδια ή σε εθνικά γυμναστήρια. Και αυτό να συμψηφίζεται, αυτό το ποσό να συμψηφίζεται. Εδώ μου λένε ότι είναι 2.000 συμφιπιά για κάθε παιχνίδι του Ηρακλή. Αυτό σημαίνει χονδρικά ότι ο Ηρακλής κατασκευάζει το χλωτάπιτα και για τα επόμενα 5 χρόνια θα παίζει δωρεάν, συμψηφίζοντας στην ουσία τα δύο πράγματα. Ναι, να μην πω τώρα σε επιμέρους θέματα της σύμβασης. Ναι, πάντως υπήρξε. Τελειωτικά υπήρξε απόλυτη συμφωνία, υπογράφηκε μια σύμβαση η οποία θεωρώ ότι καλύπτει και τα δύο μέρη, είναι ευχαριστημένα και τα δύο και μέρη. Και τα δύο μέρη. Με γραφείο, αποδυτήρια, την μπουτίκ του Ηρακλή που θα τη λειτουργήσει εκεί και δύο κυλικεία μέσα στο στάδιο τα οποία θα τα πάρει ο Ηρακλής. Αυτά είναι τα χοντρά σημεία της σύμβασης. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Κύριε Τσάκο, αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον. Είμαστε εντάξει, υπάρχει απλώς να το ξαναπώ. Πείτε το. Χωρίς να θέλω να φοβήσω κανένα, γιατί νομίζω ότι δεν είναι σενάριο που θα υπάρξει. Υπάρχει μια αίρεση ότι πρέπει να λειτουργήσει το στάδιο, ώστε η σύμβαση αυτή να μπορέσει να τρέξει. Θεωρώ ότι το στάδιο θα λειτουργήσει. Δηλαδή τα δύο βασικά θέματα φαίνεται, το ένα έχει λυθεί και το άλλο θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει λυθεί αυτό το πύρο προστασίας του προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Έρχεται, θα υπάρξει αύριο η υπογραφή της προγραμματικής με τον κύριο Υπουργό και με την ΑΝΕΦ, την αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Μακεδονίας και του Καφτατζογλίου. Είναι μια τριμερής προγραμματική, όπου θα τρέξει πλέον το έργο της πυροπροστασίας και ξεκινώντας αυτό το έργο και ταυτόχρονα με τα άλλα μέτρα που ήδη υπάρχουν και θα ληφθούν, θα πάρει το Καφτατζόγλιο, θεωρώ, το προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Ούτως ή άλλως, για να μην φοβάται ο κόσμος, με τέτοιο πιστοποιητικό λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια από το 2004 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας και να κλείσουμε έτσι. Πιστεύω ότι υπό την προεδρία σας το Καφτατζόγλιο θα βρει κάτι από την παλιά του έγκλη. Ήταν λυπηρό, γιατί αυτό το στάδιο κόσμα της πόλης είχε βυθιστεί μέσα στα προβλήματα και είναι πραγματικά λυπηρό ένα στάδιο όπως Καφτατζόγλιο να μην έχει άδεια λειτουργίας. Νομίζω αυτά τα λέει όλα. Να πω ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά γιατί αντιλαμβάνεστε ένα δημόσιο στάδιο. Για να μπορέσει να βελτιωθεί και να γίνουν όλα αυτά. Καλά, δεν φταίτε εσείς. Έχει μια χρονοβόρα διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να γίνουν μελέτες, πρέπει να τρέξουν διαγωνισμοί, πρέπει να βγουν ανάγκε. Κύριε Τσάκο, το άφησα να ρημάξει αυτή είναι η ιστορία όλη. Το άφησα να ρημάξει τόσα χρόνια, δεν έγινε απολύτως τίποτα με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ. Σας είπα, δεν φταίτε εσείς. Είμαι σίγουρος θα τα πάτε μια χαρά.
Ναι, να πω για να είμαι δίκαιος ότι δεν φταίνε οι διοικήσεις του σταδίου που ρίμαξε. Όχι βέβαια, δεν πληρώνουν οι διοικήσεις. Όχι ακριβώς ρίμαξε. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για κάτι που είναι δημόσιο και δεν αναφέρω τη διοίκηση του σταδίου αυτή που είμαι και εγώ τα τελευταία 5 χρόνια σε άλλη θέση και τώρα του Πρόεδρου και τις προηγούμενες διοίκησεις. Δηλαδή η επιχορήγηση, όχι θέλω να το πω κύριε Μπούζο γιατί είναι σημαντικό, γιατί πρέπει ο κόσμος κάποια πράγματα να ξέρει. Η επιχορήγηση του σταδίου μέχρι φέτος, μέχρι την προηγούμενη χρονιά, ήταν της τάξης των 700.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα, με αυτά τα χρήματα δεν μπορούσε να λειτουργεί το στάδιο σε κανονική mm-hmm. κατάσταση. Δηλαδή αυτά τα χρήματα έφταναν για τη μισθοδοσία, για το ρεύμα, mm-hmm. για το νερό και για κάποια τις αναγκαίες βλάβες που γίνονταν. Mm-hmm. Τα έσοδα ήταν λίγα, αφού το στάδιο δεν είχε πολύ ζωή. Οπότε αντιλαμβάνεστε, τώρα πλέον ήρθανε χρήματα, εκταμιεύτηκαν χρήματα για να γίνουν έργα, για τα έργα των αδειοδοτήσεων και πλέον έχει η επιχορήγηση σε ετήσια βάση mm-hmm. θα είναι πλέον 1.750.000 ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένη κατά 150% περίπου. Εγώ ξέρω κύριε Τζάκο ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά, δεν μας δίνουν σημασία, το γήπεδο το αφήνουμε, ρημάζει, αν ήταν το γήπεδο στην Αθήνα θα ήταν μια χαρά. Εδώ δεν μας ακούει κανείς. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Μην πείτε τίποτα. Μην πείτε. Έχετε δικαστήριο. Καλή επιτυχία στην απόφαση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα, τι κάνετε? Είσαι καλά, γερός? Είμαστε καλά, είμαστε υγιείς ναι. Και ευχόμαστε να είμαστε ακόμα καλύτερα το Σάββατο το βράδυ. Γιατί το λες αυτό? Παίρνει τα συμπρόκληση για το δεκαπλήρες. Ναι, ρε φίλε, αυτό το ευχόμαστε και αυτό σε φιλοξενούμε και να πάει η ομάδα, μετά πάει με σερβέτ, παίζετε? Τώρα παίζουμε το Σάββατο στις 8 η ώρα με τη Σερβέτ στο τελικό ναι. Και μετά θα γίνει η κλήρωση εφόσον περάσουμε και το ευχόμαστε με κάποια ομάδα από τους άλλους ομίλους για τα play-off για να μπουν στους ομίλους. Ναι. Να σου κάτι εδώ, σημασία δεν έχει ο αντίπαλος, σημασία έχει να τα καταφέρετε και να πάτε στους ομίλους και να προχωρείτε μπροστά. Αυτό έχει σημασία. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το σύλλογο, για τη χώρα μας. Βέβαια. Για μας, για τις παίκτες, ατομικά. Για όλους, για όλο τον οργανισμό θεωρώ.
Βέβαια. Πες μου κάτι. Πώς είναι, ποια είναι η διαφορά να προπονείς ποδοσφαιριστές άνδρες από το να προπονείς γυναίκες? Εσύ το έκανες και τα δύο, τα έχεις κάνει τώρα. Ναι. Αρχίζω να βλέπω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Εντάξει, σίγουρα τη δύναμη, την ταχύτητα οι άνδρες υπερτερούν έναντι των γυναικών, αλλά στην αντίληψη, στην πιο εύκολη προσαρμογή. Όχι, άστο αυτό. Εγώ λέω εσύ σαν προπονητής στη συμπεριφορά σου. Από εδώ έχεις άνδρες και από εδώ έχεις γυναίκες. Και είσαι ένας προπονητής. Έχεις την ίδια προσέγγιση με τις γυναίκες όπως με τους άνδρες? Έχεις την ίδια προσέγγιση με τους άνδρες όπως με τις γυναίκες? Αυτό σε ρωτάω. Ναι, κοιτάξτε. Φέτος έχουμε διαφορετική προσέγγιση από πέρσι. Ήταν η πρώτη χρονιά. Δεν με γνωρίζανε, δεν την γνώριζα. Τώρα γνωρίζουμε καλύτερα. Πάντα πρέπει να προσέχουμε τις κινήσεις, το μαθός μας, αυτά που λέμε, γιατί ξέρετε, οι γυναίκες επηρεάζονται πιο εύκολα ψυχολογικά, πέφτουν πιο γρήγορα. Άρα οι φωνές είναι απαραίτητες και ξυπνάνε ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, ρε φίλε, πού φωνάζεις περισσότερο? Περίμενε, πού φωνάζεις περισσότερο, τους άνδρες ή τις γυναίκες? Ναι, νομίζω τις γυναίκες. Το ξέρω, θα το πει. Το ξέρω, θα το πει. Προπονητή φωνάζει περισσότερο γυναίκες. Θα λέει κάποιο ότι να μην φωνάξω εκεί, να μην τη τρομάξω, είναι το ασθενές φίλο, και όμως εκεί φωνάζει περισσότερο. Ναι, γι' αυτό είπα. Γι' αυτό είπα στη συγκεκριμένη χρονιά. Καταλαβαίνουν ότι δεν φωνάζω ούτε για να την προσβάλλω. Εννοείται αυτό. Φωνάζω για να την ενεργοποιήσω, για να τη υπενθυμίσω κάτι. Γιατί είναι και αυτά αθλητές όπως είναι και άλλες. Όλοι θέλουν τη φωνή του. Αλλά στοχευμένη παρατήρηση, λεπτομέρεια και όχι γενικότητες. Μάλιστα. Okay. Πες μου, είχατε επίσκεψη και από κουλούρια εκεί στην ομάδα, ε? Ναι, ναι. Θύμησαν τη Δευτέρα που ήρθαν εδώ, την τρίτη προπόνηση. Εγώ είχα το κουλούρι το 2007-2008 της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, όταν δούλευα και εγώ. Τότε την είχαμε πάρει από τη Σκύδρα. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Είδαμε φωτογραφίες παλιές, θυμηθήκαμε παλιές στιγμές. Άρα ήταν ωραίο. Και ο Λεωνάρντο, βέβαια, που παίξε μαζί πάλι με την Καλονίδη, τον Εργοτέλη, με τον Ολυμπιακό. Και τα δύο παιδιά διαπρέπουν εδώ. Βλέπω ότι, από ό,τι μου είπαν και οι άνθρωποι της ομάδας αντρικής, πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτούς. Και αυτοί περνάνε καλά. Τους ευχόμαστε καλύτερα. Λοιπόν, Θαλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία κόντρα στη Σερβέτ, να κάνει το όνειρο πραγματικότητα, να πάτε στο ομίλου Champions League, να προχωρήσει το γυναικείο ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πιάνουμε και αυτό, γιατί παίζουν και τα κορίτσια μπάλα και μάλιστα εδώ μιλάμε για επίπεδο Champions League. Λοιπόν, εσύ, αν θέλεις να έχεις έναν super duper απολαυστικό ύπνο, προσέξτε. Υπάρχει Onar, είναι η νούμερο ένα επιλογή για στρώματα μαξιλάρια, ύπνου, επιστρώματα, ανοστρώματα. Θα κάνετε ό,τι καλύτερο στον εαυτό σας. Πάρτε στρώμα, πάρτε μαξιλάρι, Onar, θα σωθείτε πραγματικά. Θα τα βρείτε, Μεγάλο Αλεξάνδρου 23 στους Αμπελόκηπους. Και προσέξτε κάτι, έχει φοβερές προσφορές εκεί. Πάρτε μια γεύση, μονόρθοπαιδικό στρώμα, μόλις 79 ευρώ. Λέει κάποιος, μισό λεπτό, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω. Μονό θέλω διπλό. Κάνει ένα πρόβλημα. Δεύτερη σούπερ προσφορά. Διπλό ορθοπαιδικό στρώμα, μόλις 139 ευρώ. Τα στρώματα Onar θα τα βρείτε σε ό,τι διάσταση θέλετε εσείς, ανάλογα με το χώρο που έχετε. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23 στους Αμπελόκηπους. Το τηλέφωνο είναι 2310-724-38. Και αν δεν θέλεις να πάω στους Αμπελόκηπους, δες.
Ένας δημοσιογράφος, μεγάλος αθλητικός συντάκτης, επίτιμος πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Οι περισσότεροι τον ξέρετε, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι. Ο Παύλος Γερακάρης έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ύστερα από την εντυπωσιακή παρουσία της στους προκριματικούς της Θεσσαλονίκης, κυριάρχησε στην αθλητική επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό άλλωστε, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, ετοιμάσαμε ένα μικρό αφιέρωμα στα κορίτσια της Εθνικής και στον προπονητή τους που τα πήγαν τόσο καλά και ενθουσίασαν. Μόνο με νίκη επί της Πολωνίας, αύριο το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, μπορεί να ελπίζει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για πρόκριση στους τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 1986. Είναι, όπως λέμε, το τελευταίο χαρτί για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και δεν πρόκειται να το αφήσει να πάει χαμένο. Παύλος Γερακάρης, αυτός ήταν ο οποίος έφυγε από τη ζωή 75 χρονών, πνίγηκε στη θάλασσα, είχε ένα εξοχικό εκεί στο Βραχάτι. Πρέπει να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του. Στους οικείους του εύχομαι από καρδιάς πολλά 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 συλληπιτήρια. Προχωράμε. Εκεί το ερώτημα ήταν ξεκάθαρο, αν πιστεύετε ότι σωστά, αν συμφωνείτε ότι σωστά ο Λουτσέσκου έκοψε τον Βιερίνια από τη λίστα των παιχτών που θα παίξουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Συμφωνείτε ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα, αλλά και μια ώρα να μορφύνει και το στούντιο λίγο με Τάνια Μοσκοπούλου. Καλησπέρα, Τάνια. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Μετρόπολης. Όντως, το σημερινό μας γκάλο αφορά την απόφαση του Ρασμάν Λουτσέσκου να αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Βιερίνια, έναν εκ των τεσσάρων που άφησε εκτός. Και εμείς ρωτήσαμε τον κόσμο αν είναι υπέρμαχος αυτής της άποψης και της τοποθέτησης. Και φαίνεται πως ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 85%, κάτι σχεδόν στους 9 στους 10 περίπου, λέει πως καλά έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και τον άφησε εκτός. Πόσο το ποσοστό, Τάνια μου? 85%. Τι λέει, φίλε? Ναι. Θεωρούν ότι μάλλον ο Βιερίνη θα μπορέσει να μείνει στον πάγκο, γιατί όπως και ο ίδιος... Όχι στον πάγκο, να μείνει εκτός. Ναι, αυτό εννοώ, να μην παίξει καθόλου, ναι. Ενώ εκτός Ευρώπης. Ναι. Το 15% λέει πως δεν έκανε καλά, αλλά είναι πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με το 85%, πιστεύω. Εντυπωσιακό, περίπου οι 9 στους 10 δείχνουν μια απίστευτη ωριμότητα και λένε ναι μεν εμβληματικός αρχηγός, ναι μεν προσέφερε πάρα πολλά, όμως αν ήρθε η ώρα να θυσιάσουμε κάποιον, πρέπει να θυσιάσουμε αυτόν ο οποίος μπορεί να μας δώσει τα λιγότερα αυτή τη στιγμή, πέρα από το έμβλημα, το γόητρο, το όνομα, την προσωπικότητα. Ακριβώς. Μένει αυτό... να δούμε αν ήταν και μια δική του απόφαση, μια δική του πρόταση προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, κάτι το οποίο τον έφερες και εσύ προηγουμένως. Mm. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο κόσμος συμφωνεί γενικά με αυτή την απόφαση να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Μάλιστα. Τάνια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα, γιατί έχει να συμπληρώσει κάτι, όχι να συμπληρώσει, ρεπορτάζ και αποκάλυψη από Γιώργο Μάτζιο τώρα και με τους διαιτητές. Για να δούμε τι έχει ο Γιώργος. Έλα Γιώργο, ρε, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Καταρχήν να πούμε ότι ο Λανουά πήρε λίγες μέρες άδεια, είναι στη Γαλλία. Θα έρθει αύριο Παρασκευή για να βρεθεί και στο σεμινάριο των διαιτητών της Νοτιού Ελλάδας. Ναι. Συγκόνησε και στο Λουτράκι το Σαββατοκύριακο. Θα πάει και εκεί με τον Βαλέρη, τον Ιταλό βοηθό του. Να πούμε ότι σε λιγότερο από μία ώρα, Γιώργο, η Super League συνεδριάζει για να δει το πρόγραμμα, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει πότε θα είναι το ντέρμπι Πάου Παναθηναϊκού, αν θα είναι Σάββατο, θα είναι Κυριακή. Στις 2.30 λοιπόν το Συμβούλιο της Λίγκας θα βγει εκεί το πρόγραμμα. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε τους ορισμούς των διαιτητών και η αποκάλυψη που κάνουμε σήμερα στην εκπομπή, ναι, είναι ότι ο Στεφάν Λανουά έχει κλείσει για το ντέρμπι του Πάου τον Παναθηναϊκό διαιτητή από το πρωτάθλημα. Mm. Αν βγάλουμε το αγγλικό, το οποίο δεν δίνει διαιτητές στην Ελλάδα γιατί είναι επαγγελματική διαιτησία, mm, μένουν τα άλλα 4, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία. Από αυτά τα πρωταθλήματα έχει κλείσει ήδη διαιτητή για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ο Στεφάν Λανουά, ο πρώτος ο ξένος ο οποίος θα έρθει φέτος στην Ελλάδα. Την Τετάρτη το πρωί θα γίνουν οι ορισμοί, οπότε θα τους μεταφέρουμε κατευθείαν στους φίλους ακροατές. Μάλιστα. Ευχαριστώ Γιώργα, ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Αλλά έρχεται προπονητής στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Μεγάλο όνομα από προηγμένο πρωτάθλημα. Τελευταία πληροφορία αυτή από τον Γιώργο Μάτζιο.
Γεια σας, το κολέγιο Day, το Associate Campus του Πανεπιστημίου του Sunderland είναι εδώ και είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Μυστική Εθνική Αμήνης γωνία, και είναι το μοναδικό κολέγιο που είναι Associate Campus ξένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Τα κορυφαία πανεπιστημιακά προγράμματα που προσφέρει το κολέγιο Day είναι όλα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρουν επαγγελματική ισοδυναμία, προσέξτε, τομείς νομική, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, καθώς και φυσική αγωγή και προπονητική. Τι έχετε να κάνετε εσείς? Να επικοινωνήσετε σήμερα με έναν ακαδημαϊκό σύμβολο του κολεγίου Today για να ζήσετε την εμπειρία να σπουδάζετε αυτό που θέλετε πραγματικά στο Associate Campus του Πανεπιστημίου του Sunderland, όμως όχι στην Αγγλία, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε MetroBet και τον Metra του είδους στο στοίχημα του Μιχάλη Βραζιλιάνο. Και τώρα είναι ώρα για MetroBet με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μισελ, την αγάπη μου, καλησπέρα, σ' ακούμε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ενδιαφέρον πρόγραμμα σήμερα με προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου σε ό,τι αφορά στη ζώνη της Νοτιού Αμερικής αλλά και της Ασίας. Έχουμε αρχίζει και το Nations League, το κύπελλο Εθνών Ευρώπης. Πάμε με τρία σκοράκια από τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 10 παρατέταρτο και τα τρία μάτς. Ωραίο πρόγραμμα σήμερα. Δανία, Ελβετία, ματσάρα, πάμε με το 1-1 σκορ. Σερβία, Ισπανία, 1-2 σκορ. Και Σκωτία, Πολωνία, 1-1 σκορ. Αυτά τα τρία σκοράκια, ένα σύστημα 2-3, είναι 4 στήλες. 1-1 η Δανία, 1-1 η Σκωτία, 1-2 Ισπανία. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, MetroBet και Μιχάλη Βραζιλιάνο. Ήταν το MetroBet με το Μιχάλη Βραζιλιάνο. Λοιπόν, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους, γιατί κάποιοι άνθρωποι του Ηρακλή μου τηλεφώνησαν για τα εισιτήρια διαρκείας, αναγνώρισαν ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό να προβάλλουμε τον Ηρακλή, να προβάλλουμε τα εισιτήρια διαρκείας, γνωρίζουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν εκεί και πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε και αύριο. Μένει και στον Ηρακλή να βρουν το βηματισμό τους, γιατί είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα επικοινωνιακό έλλειμμα στον Ηρακλή. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε μόνο ο Βασιώτης μπορεί να κάνει θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει δουλειά, θέλει ανθρώπους, θέλει πάνω απ' όλα οργάνωση και επαγγελματισμό. Ερασιτεχνικά, μόνο η αγάπη και το φιλότιμο δεν φτάνει. Με την αγάπη και το φιλότιμο μπορείς να γράψεις μία φορά το αλβανικό έπος. Για να πετυχαίνεις αλβανικό έπος κάθε μέρα, θέλει επαγγελματισμό και οργάνωση. Με το αέρα μια φορά. Θέλει οργάνωση. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα, την ακρόαση συμμετοχή. Δεν φεύγετε, μένετε Μετρόπολης. Σε λίγο έρχεται η κυρία Μαρίνα Μπίκου με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κώστα Πετρωτό. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, ούτε στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.